πληγές. Η κατάσταση αυτή είναι, η κατάσταση, κύριε, λίγο χειρότερη όπως είναι παραδοσιακά, γιατί ξέρετε, γενικά το κράτος διαχρονικά περιφρονεί τον Πειραιά. Έτσι, αλλά η κατάσταση είναι παρόμοια όμως σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Το ξαναλέω, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το προσωπικό. Και το νούμερο 2 δεν αντικαθίσταται το προσωπικό. Ναι, δεν γίνονται... Είτε φεύγει στη σύνταξη, δεν... είτε πεθαίνει, δεν γίνονται προσλήψεις. Μισθοί πέφτουνε. Φυσικά οι μισθοί πέφτουνε. Έχουν... Γιατί λέω, το δεύτερο θέμα είναι το ηθικό του προσωπικού που έχει απομείνει. Γιατί όπως ξέρουν όλοι όσοι έχουν επισκεφτεί δημόσιο νοσοκομείο, δεν τα λέμε εμείς, τη δημόσια δωρεάν περίθαλψη τη στηρίζει αποκλειστικά και μόνο η αυτοθυσία του προσωπικού, τίποτα άλλο. Έχουμε καθυστερήσει στην καταβολή μισθών. Όχι μόνο οι μισθοί έχουν μειωθεί 60% τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά το τελευταίο. Καλό είναι αληθές αυτό που λέτε, 60%. 60% ο δικός μου μισθός. Το ποσοστό, έχει... λέω. Το ο δικός μου μισθός. Μπορείτε να μου πείτε από πού ξεκίνησε η μείωση του μισθού σας. Εγώ το 2010 ήμουν επιμελητής Α που είμαι και τώρα. Και μαζί πόσο, με τις εφημερίες που κάνω τις ίδιες. Πόσο παίρνατε, νευροχειρουργέ? Έπαιρνα 3.000 ευρώ το μήνα. Και πόσο φτάσατε? Τώρα παίρνω 1.700, αν αφαιρέσω και τις φορολογικές κρατήσεις, και συνεχίζουμε προς τα κάτω. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα λοιπόν ότι σε άλλες κατηγορίες... Εντός τριετίας, παρακαλώ, εντός τριετίας. Εντός πενταετίας. Πενταετίας, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ενώ η εφημεριακή, η περιοριακή εργασία, η πρόσθετη μας εργασία, η οποία δεν την επιλέγουμε, μας την επιβάλλει η πολιτεία, πολιτεία μας βάζει να εφημερεύουμε με το ζόρι, mm-hmm, για τις ανάγκες των ασθενών, και καλά κάνει δηλαδή. Αλλά δεν είναι εθελοντική, δεν το διαλέγουμε εμείς, που πληρώνεται για τους ειδικευόμενους, θα τα πει και ο κύριος Μποτσάκης, με το καταπληκτικό ποσό των 3 ευρώ την ώρα. Τόσο κοστολογεί η πολιτεία το μόχο των γιατρών που ξενυχτάνε. Αυτά τα λεφτά. Καλά, εντάξει. Ναι. Οι περισσότεροι νέοι γιατροί φεύγουν στο εξωτερικό. Ναι, και αυτοί οι λίγοι που έχουν απομείνει, οι λοιπόν. Οι περισσότεροι θα νέοι γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι. Και αυτοί... όλα τα πτυχία που παράγει αυτή η χώρα και η κοινωνία της φεύγουν στο εξωτερικό. Ακριβώς και αυτό. Μην αρχίσετε να φωνάζετε και να λέτε διάφορα. Είναι αυτό που λέω εγώ. Αφού δεν υπάρχουν γραμμές παραγωγής, πού θα κάτσει το παιδάκι? Στο καφενείο? Πού θα πάει? Τρώει μια τυρόπιτα και πίνει ένα φραπέ και καπνίζει τσιγάρα? Θα φύγει στο εξωτερικό. Αυτή είναι η ιστορία. Κύριε Παπα-Νικολάου, ναι, ένα λεπτό. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι και αυτοί που έχουν μείνει και δεν έχουν φύγει, αφού είναι απλήρωτοι 5 μήνες, ναι, γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την πληρωμή των εφημεριών του 2015, από 1η Ιανουαρίου, σιγά σιγά θα φύγουν και αυτοί. Εγώ δεν θέλω να κάνω γενική πολιτική συζήτηση, αν και έχω πολιτική άποψη και θα μπορούσα πολλά να πω. Εγώ μια κουβέντα μόνο θα πω. Θεωρώ αδιανόητο και τελείως αδικαιολόγητο και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την τωρινή, mm-hmm, να μην έχουν αφήσει 40 ψωροεκατομμύρια ευρώ στην άκρη σε σχέση με τα εκατοντάδες που πηγαίνουν στους δανειστές και από εδώ και από εκεί, για να πληρώσουν αυτές τις εφημερίες των χαμηλόμισθων τουλάχιστον γιατρών, και να μην έχουν αφήσει άλλα τόσα στην άκρη για να κάνουν μερικές εκατοντάδες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, που εγώ τα φώναζα, ξέρετε πολύ καλά, κυρία Τράγκα, πολύ πριν από τις εκλογές. Μην το επαναλάβετε. Για να εξαρτήσω εκλογών, για να μην πεθαίνει ο κόσμος τζάμπα και βερεσέ. Κύριε Μποτσάκη, γιατί έχουμε κλειστά κρεβάτια στις μονάδες. Κύριε Μποτσάκη, εκπρόσωπος των ειδικευμένων ιατρών στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, πέστε μου την κατάσταση πυκνά που επικρατεί. Πυκνά. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, είναι ιστορικό νοσοκομείο, είναι μεγάλο τμήμα της δημόσιας υγείας. Εισαγωγικά λίγο εγώ να αναφέρω ότι και από την κουβέντα, ας πούμε, φαίνεται ότι υπάρχουν τελικά δύο αλήθειες. Υπάρχει η αλήθεια η οποία λέει ότι πρέπει να ιεραρχήσουμε ως πρώτο την αποπληρωμή του χρέους και των δανείων με κάθε κόστος, και υπάρχει η αλήθεια των εργαζομένων, και θα εξηγηθώ πάνω σε αυτό. Τα 5 χρόνια της μνημονιακής πολιτικής έχουν επιφέρει την ολική αποδιάθρωση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε μια πλήρη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και αυτό έχει δημιουργήσει, αν θέλετε... Αν θέλετε να μπούμε στα προβλήματα που έχετε στον χώρο του Ευαγγελισμού, συγκεκριμένα. Μην κάνουμε ανάλυση για το θέμα της υγείας, έχουν γίνει εκατοντάδες. Επειδή, και ο κύριος Παπα-Νικολάου έχει έρθει σε δεκάδες εκπομπές. Επειδή είναι πολύ σημαντικό να πούμε, ναι, σε ποιο πλαίσιο και εμείς οι ίδιοι... Ευαγγελισμός, να μείνουμε στον... Εκπροσωπείτε τον Ευαγγελισμό εδώ. Επειδή είναι πολύ όχι όλη τη δημόσια υγεία. Επειδή είναι πολύ σημαντικό, και μεταφέρω, αν θέλετε, και την κουβέντα που κάνουμε συνελεύσει των ειδικευμένων στα νοσοκομεία, επειδή είναι σημαντικό να δούμε και για ποιο λόγο και σε ποιο πλαίσιο οι γιατροί, οι ειδικευόμενοι, αλλά και οι επιμελητές διαλέγουν να κινητοποιηθούν αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ λίγο να περιγράψω την κατάσταση το συνολικότερο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Για να μπω πιο πολύ στο ψητό, αν θέλετε να το πω και έτσι λίγο πιο λαϊκά. Το βασικό ζήτημα
η αιχμή, αν θέλετε, του αγώνα αυτή τη στιγμή των ειδικευμένων αλλά και των επιμελητών που κινητοποιούνται με τη μορφή της επίσχεσης εργασίας. Είναι το αίτημα για την άμεση αποπληρωμή των δουλευμένων για το 2015. Όπου η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας συγκεκριμένα, παρότι έχουμε έρθει επανειλημμένα σε επαφή με το Υπουργείο και πριν να αρχίσουμε τις κινητοποιήσεις, δεν μπορεί. Να αποφλοιώσουμε τα πράγματα, πόσους μήνες σας χρωστάνε? Μας χρωστάνε σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, χρωστάνε από την αρχή του 2015 όλες τις εφημερίες. Και υπάρχουν μια σειρά από νοσοκομεία τα οποία έχουν να λάβουν δεδουλευμένα μηνών από το 10, το 11, το 12, το 13. Μιλάτε για εφημερίες πάντα ή για κανονικούς μισθούς, για να τα λέμε αλήθεια. Μιλάμε για εφημερίες, μιλάμε μόνο για νοσοκομεία που. Μιλάμε για πρόσθετες εργασίες. Για πρόσθετες ώρες εργασίας. Στις εφημερίες των νοσοκομείων που δεν έχουν καταβληθεί και από το 10 και από το 11 και από το 12 και από το 13. Μιλάμε για τριτοκοσμική κατάσταση. Και για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για περιοριακή εργασία όπως υπόθηκε και από τον κύριο Παπα-Νικολάου, επιβάλλεται στο γιατρό και καλώς επιβάλλεται για να μπορούν να λειτουργούν τα νοσοκομεία. Αλλά μιλάμε για μια περιοριακή εργασία για να γυρίσω και στα προηγούμενα που γίνεται με ανάγκη του γιατρού να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο φόρτο εργασίας, ένα τεράστιο όγκο εργασίας. Στον επαγγελισμό συγκεκριμένα, όταν έχουμε γενική εφημερία, δεχόμαστε 1.400 περιστατικά και κάνουμε 200 με 300 εισαγωγές. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για ένα προσωπικό το οποίο έχει τρομακτικές ελλείψεις. Έρχεται ένα περιστατικό στο χειρουργικό τομέα και γυρνάω γύρω μου να δω αν υπάρχει ένας νοσηλευτής, ένας συνάδελφος να βοηθήσει και δεν βλέπεις κανέναν. Είναι η κατάσταση που βιώνουμε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι τριτοκοσμική. Και ένας νοσηλευτής για πόσους ασθενείς? Στα επίγοντα που αντιμετωπίζω. Στα επίγοντα τραυματιοφορέας. Ένας για 300. 400. Ένας για 300. Άμα είναι δύο τραυματιοφορείς στη βάρδια και η βάρδια δέχεται 800 επίγοντα περιστατικά, πώς βγαίνει για κάτι τη διαίρεση? Με συγχωρείτε όμως, θέλω να ρωτήσω κάτι. Οι νέοι γιατροί κάνουν τραυματιοφορείς. Αν θέλετε για να μην πλατιάσουμε, πέστε μου κάτι. Αν έχετε δεκάδες εισαγωγές εκείνη την ώρα και έχετε δύο τραυματιοφορείς, εγώ θα πω τρεις τραυματιοφορείς. Κάνουμε τους τραυματιοφορείς, εμείς και συγγενείς. Ποιος τους μεταφέρει τους υπόλοιπους? Εμείς και συγγενείς, ποιος? Κοιτάξτε, βάζει μια τάξη στην προτεραιότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο εξέτασης. Κοιτάξτε να δείτε, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, το υγειονομικό προσωπικό στο σύνολό του, αντιλαμβανόμενο και το ρόλο του, ας πούμε, και την. Μην πάτε πολύ, μου τα κάνετε επιστημονική διάλεξη. Δεν το θέλω. Θέλω απαντήσεις, άμεσες ειδήσεις. Έχετε πόσες εσείς? Σε μια εφημερία πόσες τραυματιοφορείς? Να μου απαντάτε, πόσες τραυματιοφορείς? Στον επαγγελισμό, σε μια εφημερία είναι 2 και 3 τραυματιοφορείς. Πόσους δέχεστε εκείνη την ώρα? Εκατοντάδες. Ποιος τακτοποιεί τα κατάγματα, τις πληγές, τα τραύματα, τα αποτελέσματα τροχαίων? Ποιος τους τακτοποιεί? Δύο τραυματιοφορείς ή βγαίνετε κι εσείς οι νεαροί γιατροί έξω? Καλούμαστε πολλές φορές και οι ειδικευμένοι νοσηλευτές να λειτουργούμε και ως τραυματιοφορείς και ως νοσηλευτής και πάει λέγοντας. Προσπαθώντας να καλύψουμε, και εγώ ως γραμματής και ως διοικητική υπάλληλη, προσπαθώντας να καλύψουμε τα τρομακτικά κενά που πάνε στο νοσοκομείο. Και θέλω να επισημάνω εδώ πέρα ότι μιλάμε για μια περιοριακή εργασία η οποία αποτιμάται από το κράτος στα 3 ευρώ την ώρα. Δηλαδή, πιάζει, τίθεται πέρα από το ζήτημα της επιβίωσης για τους νέους γιατρούς, οι οποίοι είναι χαμηλόμισθοι. Τι ειδικότητα έχετε? Εγώ είμαι ειδικευόμενος γενικής χειρουργικής στον επαγγελισμό. Γενικής χειρουργικής, πάτε για χειρουργός. Καλό νηστέρι. Να σας πω κάτι. Πόσο ετών είστε? 28. 28. Πόσα χρόνια σπουδάζατε? 6 χρόνια. 6 χρόνια. Πόσα είστε ειδικευόμενος? 2. 6 και 2, 8. Δεν βάζω το γυμνάσιο, το λύκειο κτλ. 3 ευρώ την ώρα. 3 ευρώ την ώρα. Καταλάβατε? Και χθες άκουγα κάτι για καρσόνια της Ευρώπης. Καταλάβατε? Γιατί χθες άκουγα κάποια πολιτικά χείλη να μιλάνε ότι για τα καρσόνια της Ευρώπης και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορείτε να υποτιμάτε τα καρσόνια της Ευρώπης. Γιατρός πρέπει να έχει κάτσει 15 χρόνια στα δρανεία μέχρι στιγμής και ακόμη δεν έχει ειδικότητα χειρουργού. 3 ευρώ την ώρα. Έφυγα από εσάς για λίγο. Κυρίες, κύριοι, θα μου